Ρίχνουμε και μια ματιά στους κονικούς χρωματισμούς και λέω μια ματιά γιατί αυτό είναι και πιο πρόσφατη προσθήκη της CSS. Στην αρχή υπήρχαν αυτά τα δυο τα προηγούμενα, τώρα έχει προσθεθεί και αυτό, το οποίο και αυτό δημιουργεί ενδιαφέροντα εικαστικά αποτελέσματα, να καταλάβουμε πώς δουλεύει και αμέσως μετά, εντάξει, η δημιουργική σου ελευθερία είναι βεβαίως αε, περιορισμένη από αυτούς τους τρεις χρωματισμούς. Εντάξει, δηλαδή αυτούς τους τρεις χρωματισμούς μπορείς να τους συνδυάσεις μετά με όποιον τρόπο θέλεις. Λοιπόν, οπότε έχουμε και λέμε ξεκινώντας να δούμε ποια είναι τη διαφορά του Radial Gradient σε σχέση με το Conic Gradient. Έχουμε, δες λίγο το παράδειγμα, κάτσε να πάρω μόνο ένα άλλο χρώμα, γιατί όπως μάθαμε και στο προηγούμενο μάθημα θα έχουμε πρόβλημα με το Contrast. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, οπότε πώς δουλεύει τώρα το Conic Gradient όταν δεν του βάζουμε παρά μόνο δύο χρώματα είναι ότι ξεκινάει και πάλι όπως είδαμε με το, το top, ξεκινάει από τα, από τα, προς τα πάνω. Εδώ λοιπόν εφαρμόζεται το πρώτο χρώμα το οποίο βλέπουμε, δηλαδή εφαρμόζεται το κόκκινο χρώμα. Αμέσως μετά αρχίζει και κάνει μια κυκλική περιστροφή, σκέψτε το σαν μια βεντάγια που ανοίγει και αρχίζει και πηγαίνει έτσι δεξιόστροφα, μια γραμμή δηλαδή που μετακινείται δεξιόστροφα και όσο μετακινείται, αφήνει πίσω τη το χρώμα. Εντάξει. Συνεπώ ξεκίνησε από το κόκκινο χρώμα και έπειτα ξεκινούν οι διαβαθμίσει και μη έχοντα βάλει καμία άλλη παράμετρο, αυτό σημαίνει ότι το κιανό θα εφαρμοστεί στι 360 μοίρες, έτσι. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα βλέπει ότι γίνονται οι διαβαθμίσει με αυτόν εδώ τον τρόπο. Κινούμενη δεξιόστροφα δηλαδή, από τι 0 μοίρε, όπου οι 0 μοίρε νοούνται ότι είναι η κατεύθυνση προ τα πάνω από το κέντρο του κουτιού. Τώρα, το συντακτικό δεν θα μα ξένει πολύ έχοντα μελετήσει το συντακτικό των ακτινοτών χρωματισμών. Δηλαδή, εδώ πηγαίνω και του λέω ότι θέλω να πάω στο κέντρο του 70%-30%, σε αυτό εδώ το σημείο δηλαδή, και αμέσω μετά κάνει πάλι το ίδιο θέμα. Δηλαδή, ξεκινάει από το γέλο και φτάνει στο green. Εδώ βέβαια το κόλπο είναι ότι αν ξεκινήσει και τελειώσει με το ίδιο χρώμα, τότε υπάρχει. Η κλιμάκωση απαιτούμενη και δεν έχει αυτή την απέσια μορφή. Δηλαδή εδώ ξεκινάμε με το κόκκινο και αρχίζει με την περιστροφή να πηγαίνει από κόκκινο, πηγαίνει σε πράσινο, πηγαίνει σε μπλε. Έχουμε στην ουσία τον τροχό των χρωμάτων έτσι. Αμέσως μετά πηγαίνουμε ε, πίσω στο κόκκινο. Κατάλαβες, δηλαδή αρχή και το τέλος είναι το ίδιο χρώμα και έτσι λοιπόν έχει αυτό το ενδιαφέρον οπτικό αποτέλεσμα. Τώρα, σε αυτό εδώ το παράδειγμα, βλέπουμε κιόλα εντελώ αντίστοιχα με του ε, ακτινοτούς χρωματισμούς ότι πηγαίνω και του λέω ότι θα ξεκινήσει στι 90 μοίρε. Άρα λοιπόν, 90 μοίρε σε σχέση με τι 0 μοίρε, τι οποίε είπαμε ότι είναι το προ τα πάνω. Άρα λοιπόν, 90 μοίρε γίνεται η αρχική μετατόπιση και αμέσως μετά ξεκινάει ο κλιμακωτό χρωματισμός που ξεκινάει με το κίτρινο και φτάνει μέχρι το πράσινο και εδώ βεβαίω είναι ακριβώ το ίδιο παράδειγμα. Έχουμε ξεκινήσει από τι 90 μοίρε, τώρα το κόκκινο είναι στι 90 μοίρε και αμέσω μετά κάνει τον κύκλο, ξαναφτάνει στο κόκκινο και έτσι έχουμε μια ωραία διαβάθμιση, επειδή η αρχή και το τέλο είναι το ίδιο χρώμα. Πάλι αντίστοιχα με το Radial Gradient μπορούμε να πάμε και να καθορίσουμε stops, τα οποία θα ορίζουν ποσοστά τα σημεία στα οποία αλλάζει το χρώμα. Εδώ ας πούμε ορίζεται ότι θα έχουμε καθαρό συμπαγές yellow, Μέχρι το 50%, άρα λοιπόν μέχρι αυτό εδώ το σημείο είναι καθαρό συμπαγές στο γέλο και έπειτα αρχίζει η κλιμάκωση του χρωματισμού, ούτως ώστε να φτάσει στο συμπαγές πράσινο. Εδώ επίσης έχουμε πάλι ακριβώς το ίδιο σκεπτικό που είδαμε και πριν με τα ποσοστά, δηλαδή πηγαίνουμε και του καθορίζουμε ποσοστά και έτσι καθορίζουμε ρητά ποια είναι τα σημεία στα οποία θα αλλάξει το χρώμα. Εδώ του λέμε ξεκίνα κανονικά με το κόκκινο στις 0 μοίρες, αμέσως μετά φτάσει στο 33%. Και στο 33% λοιπόν πρέπει να είναι συμπαγέ κόκκινο. Έτσι. Αμέσως μετά έχουμε πράσινο από το 33% μέχρι το 66%. Δεν αφήνει δηλαδή αυτό εδώ το σχήμα κανένα περιθώριο. Είναι και τα δύο στο 33% βλέπεις. Δεν αφήνει περιθώριο ούτως ώστε να γίνει διαβάθμιση του χρώματος. Και αμέσως μετά μπλε από το 66% μέχρι το τέλος εννοείται. Οπότε λοιπόν έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Τώρα στην Ιαπωνία θα πάμε. Όπως βλέπεις έχουμε τον Ανατέλο Νίγη εδώ πέρα όπου με repeating conic, conic gradient αυτή τη φορά, πάλι δουλεύοντας με συγκεκριμένο μήκος σε ακτίνια για κάθε επανάληψη, μπορούμε να πάμε και να φτιάξουμε επαναλαμβανόμενους κονικούς κλιμακωτούς χρωματισμούς. Έτσι. Δηλαδή τώρα εδώ είναι yellow, green και light yellow και ξεκινάμε τώρα και παίζουμε όχι με pixels αλλά παίζουμε με ακτίνια. Έτσι, παίζουμε εκεί πέρα με ακτίνια διότι παίζουμε με τις γωνίες και του λέμε... Άκου να δεις, τα πρώτα 10 ακτίνια, αυτό εδώ το κολοκύθι, θα είναι στο χρώμα αυτό το πράσινο και αμέσως μετά τα επόμενα 10 ακτίνια, δηλαδή από το 10 έως το 20, θα είναι αυτό εδώ το light yellow και αμέσως μετά αυτό θέλω να είναι repeating, οπότε θα επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί ο κύκλος και τώρα πάλι βέβαια δικό σου έτσι πήγαινε και παίξει λίγο να φτιάξεις ενδιαφέροντα οπτικά αποτελέσματα. Και βεβαίω αυτό το οποίο ισχύει είναι το μάθαμε. Τα gradients γενικώ είναι εικόνε. Έχουν φτιαχτεί εικόνε από τον browser. Οπότε μπορούμε να παίξουμε και πάλι με τα transparents και να βάλουμε πολλά gradients πάνω στην ίδια εικόνα. Αυτά λοιπόν. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και σε δύο ασκήσει. Δεν θα επεκταθούμε ε, περαιτέρω στο κον, στου κονικού. Έχουν πιο πλούσιο συντακτικό. Α, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι επαρκή για να προχωρήσουμε.